Το ημερολόγιο γράφει 14 Απριλίου 2019. Ένα ήσυχο απόγευμα Κυριακής. Τίποτα δεν προμήνυε το απίστευτο θρίλερ που θα ακολουθούσε. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, νεαροί που ήρθαν να επισκεφτούν το παλιό μεταλλείο του Μητσερού εντοπίζουν σε αυτό ακριβώς το φρεάτιο. Πτώμα δεμένο και σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Φαίνεται να είναι γυναίκα αγνώστων λιποστοιχείων. Αλλοδαπή γυναίκα Σιλεμέσου αναγνωρίζει τα κοσμήματα στο άψυχο σώμα και δηλώνει στις αρχές ότι αυτά ανήκουν στην 38χρονη αγνοούμενη Mary Rose από τις Φιλιππίνες. Συλλαμβάνεται ο 33χρονος πρώην σύζυγός της από τη Ρουμανία. Δηλώνει στο δικαστήριο ότι και αυτός τη ψάχνει, αφού μαζί τους αγνοείται και η 6χρονη κόρη τους. Την ίδια ημέρα αρχίζει από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εξονυχιστικός έλεγχος στα δεδομένα του υπολογιστή της Mary Rose. Υπάρχουν απαντήσεις από πλευράς της αστυνομίας. Η αστυνομία εντοπίζει συνομιλίες μέσω Facebook με άγνωστο λογαριασμό με το όνομα Ορέστης, ο οποίος λίγο μετά τον εντοπισμό της πρώτης σωρού είχε διαγραφεί. Η αστυνομία συλλαμβάνει τον 35χρονο στρατιωτικό αφού το mail του συνδέεται με το λογαριασμό του Ορέστη. Ο Μεταξάς πάει στην ανάκριση και παραδέχεται ότι σκότωσε μάνα και κόρη. Υποδεικνύει στην αστυνομία ότι το άψυχο σώμα της μικρής Σιέρα βρίσκεται στη λίμνη Μεμή, με τις έρευνες να επεκτείνονται πλέον και στο Ξυλιάτο. Το Παγκύπριο παγώνει με τον εντοπισμό δεύτερου πτώματος στο φρεάτιο στο Μιτσερό, το οποίο δεν ανήκει στην εξάχρονη Σιέρα. Ανήκει στην Αριάν Παλάνας, επίσης από τις Φιλιππίνες. Ο Ρέστης ζητά από τους ανακριτές μολύβι και χαρτί και μέσα σε λίγες σελίδες ομολογεί συνολικά 7 φόνους και τα σημεία που πέταξε τα πτώματα. Λίγες ώρες μετά, δεκάδες περιπολικά φτάνουν στην Ορούντα και εντοπίζουν το πτώμα της Ασμίτα Καχανού στο πεδίο βολής Ξυντούς. Τις 28 Απριλίου εντοπίζεται μέσα σε ταξιδιωτική βαλίτσα άψυχο σώμα. Η σωρός είναι μεγάλης γυναίκας. Άρα συμπεραίνουμε ότι δεν θα είναι το μωρό. Η σωρός ανήκει τελικά στην 36χρονη Λίβια Μπουνέ από τη Ρουμανία, η οποία αγνοείται για 3 χρόνια μαζί με τη μικρή της κόρη. Μετά από μέρες άκαρπων ερευνών εντοπίζεται στην Κόκκινη Λίμνη άλλη μια ταξιδιωτική βαλίτσα, που μέσα βρίσκεται η σωρός της 8χρονης Έλενας Ναταλίας, κόρη της Λίβιας Μπουνέα. Και ενώ οι αρχές τρέχουν διαδικασία εξπρες για καταδίκη του Νίκου Μεταξά, στη λίμνη εντοπίζεται και τρίτη βαλίτσα με αψυχοσώμα. Ανήκει στην 29χρονη Μαρικάρ Βαλτές. Για να κάνω έρευνες, για να ανέβρω τρεις βαλίτσες. 12 Ιουνίου, λίμνη με μίστο στο Ξυλιάτο. Κλείνει ο μακάβριος κύκλος όταν από αυτό το σημείο ανασύρεται το άψυχο σώμα της 6χρονης Σιέρα. Η πιο συνταραχτική υπόθεση που διερεύνησα μέχρι στιγμής. 24 Ιουνίου 2019, ώρα 11 το πρωί. Ο Νίκος Μεταξάς καταδικάζεται σε 7 φορές ισόβια.